Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Οι μέρες που είναι, νομίζω ότι μας δίνει η ευκαιρία και να αγοράσουμε βιβλία και να διαβάσουμε βιβλία, τα οποία δυστυχώς λόγω της τεχνολογίας του διαδικτύου και όλα αυτά τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Έχουμε στούντιο του Μιλιτέρα έναν άνθρωπο τον οποίο όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές του Μιλιτέρα τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τον έχουμε όμως στο στούντιο με δύο συγκεκριμένες ιδιότητες του, όχι με αυτές που κυρίως τον έχετε γνωρίσει, είναι ο κύριος Γιώργος Ρωμανός απέναντί μου. Θα αξιοποιήσουμε την ιδιότητα του ιστορικού ερευνητή και του συγγραφέα. Επειδή σας έχουμε φέρει και σας έχουμε ταλαιπωρήσει πάρα πολλές φορές εδώ για να μας κάνετε τις υπέροχες αναλύσεις σας για τα γεγονότα της εποχής μας, θα μιλήσουμε σήμερα για ιστορία, γιατί έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και έχετε ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, με αυτό που λέμε ο εθνικός διχασμός. Έχετε γράψει δύο βιβλία. Το πρώτο είναι ο Ανυπότακτος, έτσι. Σωστά. Και το δεύτερο, αυτό που βλέπουμε τώρα, ο Αλύτρωτος. Ο Αλύτρωτος με το κίτρινο εξώφυλλο. Και ναι, αν μπορούμε να δούμε και το προηγούμενο. Η αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού. Η αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού. Αυτό είναι το δεύτερο. Είναι αυτοτελεί τα βιβλία. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο, το οποίο όπως φαίνεται κάτω, μέσα σε αυτούς τους δύσκολους και δίσεκτους καιρούς, έκανε και δεύτερη έκδοση πέρσι. Ναι, α, είναι. Εν μέσω κορονοϊού. Εν μέσω κορονοϊού. Ναι, έκανε δεύτερη έκδοση. Μια φορά το παρουσίασα με τα. Ούτε καν παρουσιάσει έχω κάνει. Τίποτα. Ανυπότακτος, Αλύτρωτος και θα έρθει και τρίτο. Και θα έρθει και τρίτο, πιθανώς και τέταρτο, για να φτάσουμε μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Αλλά πώς. Όχι τα απλά ιστορικά. Ναι. Έτσι. Αν θέλετε, δείξτε το σημερινό. Τον Αλύτρωτο. Τον Αλύτρωτο. Το σημερινό. Το επόμενο. Βιβλίο. Το κίτρινο. Θα το δούμε τώρα. Ναι, ναι, ωραία. Αλλά θα πούμε εδώ πότε είναι. Αλλά όχι για να πούμε την τετριμένη ιστορία που παπαγαλίζουν όλοι και που βέβαια η ιστορία, ακόμη και αυτή η τετριμένη, λείπει από τα σχολεία και από τα γυμνάσια. Θυμάστε τι έγινε με το Αλίστου Μνήμης βιβλίο του συνοστισμού, ότι συνοστίζονταν. Ναι, δηλαδή ναι. Το δράμα σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων που ξεκληρίστηκαν, σφαγιάστηκαν και κάτω από μια συστηματική γενοκτονία των Τούρκων του Κεμάλ και των προηγουμένων, των προκατόχων του, πνίγηκε σε μια λέξη, ότι συνοστίστηκαν. Αυτοί δεν είχαν δουλειά να κάνουν και βγήκαν στο ΚΕ, έτσι λεγόταν η αποβάθρα της Σμύρνης, και σπρώχνονταν. Καταλάβατε. Να προλάβουν το καράβι. Να προλάβουν το καράβι. Και μια και λέτε καράβι. Αν θέλετε να πούμε σήμερα στον Αλύτρωτο, αυτό το βιβλίο που δείχνετε, το δείχνω κι εγώ, εδώ τι περιλαμβάνει. Όπως και το προηγούμενο και θα περιλαμβάνει και το επόμενο. Ουσιαστικά είναι το σπάσιμο της προπαγάνδας. 100 χρόνων κάνω με αυτά τα βιβλία. Εγώ, ξέρετε, έχω πετάξει κάποιες πόντες στο παρελθόν και τα έχω πει και μερικές φορές έξω από τα δόντια. Το 1974 είμαι γιατρός σε πολεμικό πλοίο και βιώνω την προδοσία της Κύπρου. Και το φιλότιμο του νεαρού τότε γιατρού δεν το σήκωσε αυτό που έγινε. Είχα στα χέρια μου τα ημερολόγια του Ανυπότακτου και δεν ήξερα τι να τα κάνω. Δεν είχα σκεφτεί, πάντοτε έγραφα, από το 1977 γράφω εγώ. Λοιπόν, αλλά το 70, βγάζω βιβλίο το 77, πάντοτε έγραφα, αλλά το 74 δεν ήξερα τι να το κάνω αυτό το υλικό, δεν είχα τις τεχνικές γνώσεις. Μου πήρε λοιπόν τόσα χρόνια και εδώ και 15 χρόνια ασχολούμαι με την αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού σε αυτήν την καταρχάς τριλογία. Για τους νεότερους, επειδή ξέρετε, γυρνώντας πίσω στην ιστορία μας, δυστυχώς, πέφτουμε πάντα σε έναν διχασμό. Από τότε, από την Επανάσταση ακόμα, ναι, του 21, το και σήμερα. Και σήμερα, δυστυχώς. Όταν λέμε εθνικός διχασμός, να το προσδιορίσουμε λίγο ποια περίοδο αγγίζεται. Πολύ εύκολο. Ναι. Λένε οι, για μένα, δίθεν ιστορικοί, εκτός από κάνα δυο άξιους πανεπιστημιακούς. Αυτοί που είναι στη Μόστρα όλοι, τι έχουν επιβάλει ότι είναι ο εθνικός διχασμός. Το 1915 ο κακός Κωνσταντίνος Βασιλεύς, ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, δεν ήθελε να πάει με τους συμμάχους και ο Βενιζέλος τα βρόντιξε και παραιτήθηκε το 15. Μάλιστα. Και αυτό επικράτησε. Πρώτον θα εξηγήσω ότι το 15, αποδεικνύω ότι το 15 δεν ξεκινάει ο εθνικός διχασμός. Ο εθνικός διχασμός ξεκινάει από τη στιγμή που σε ηλικία 28, 29, 30 ετών ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται αρχηγός
του κόμματος των Ξυπόλυτων που του χάρισε, που του δώρισε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γιατί είχε παντρευτεί την αδερφή του. Μες. Και σε ηλικία 29 ετών, για να καταλάβετε, ο γιος ενός Κανατά που πούλεγε τσουκάλια, πραγματευτής ο πατέρας του λεγόμενου Ελευθερίου Βενιζέλου, και λέω λεγόμενου και θα μιλήσω για τον Γεώργιο Βλάχο, τι λέει στην Καθημερινή, γιατί τα δόντια του τέρατος της προπαγάνδας θα βγουν ένα-ένα, αλλά με ντοκουμέντα, όχι τι θεωρώ εγώ. Θέλω να πω ότι τολμάτε με το έργο σας και αγγίζετε ένα πρόσωπο που είναι ιερό το τέμ για την ελληνική έτσι, πολιτική σκηνή και την ελληνική πολιτική ιστορία, έτσι. Μιλάω για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όλοι μας τον έχουμε, εγώ δεν σας κρύβω ότι με τις λίγες γνώσεις που έχω ιστορικά και γι' αυτό σας φώναξα για να μας πείτε την άλλη όψη του νομίσματος και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βεβαίως, έτσι είναι, δυστυχώς είναι γεμάτη η Ελλάδα με αυτό το όνομα και έχουμε την κατάντια το αεροδρόμιο των Αθηνών να μην λέγεται αεροδρόμιο Ιωάννη Καποδίστρια. Έχουμε αυτή την κατάντια ως χώρα. Έτσι. Αυτή την κατάντια ως χώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα στο προσκήνιο από τους Αγγλογάλους. Αυτοί θέλανε το 1894, κυρίως τότε, να κόψουν την Κρήτη σε 4 κομμάτια και να είναι ένα αγγλικό, ένα γαλλικό, ένα ιταλικό, ένα ρωσικό. Πράγμα το οποίο έγινε. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αγιονικό, Λασίθι, αυτά όλα, Χανιά, γίνανε 4 κομμάτια. Και θέλανε να έχουν ένα προτεκτοράτο ο καθένας. Εκεί επάνω τους χαλάει, θα το πω λίγο ιστορικά, εκεί επάνω τους χαλάει τη σούπα ο Γεώργιος, ο πρίγκιπας Γεώργιος, ο γιος του Γεωργίου του πρώτου, του βασιλιά. Αυτός είναι ένα παλικάρι, δεινός καβαλάρης, γράφω μέσα εδώ πέρα, σύφουνας, ξυφομάχος και διοικητής του στόλου, του στολίσκου τορπιλοβόλων, του ελληνικού στόλου, όπου είχε κατατρομάξει τους Τούρκους. Αυτό το παλικάρι λοιπόν σώζει τη ζωή του Τσάρεβιτς, του Νικολάου του Δευτέρου που εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές, από τους Μπολσεβίκους, σώζει τη ζωή του Τσάρεβιτς στην Ιαπωνία. Και τότε ο Ρώσος, θέλοντας να καλύψει τη δική του σκοπιά, τον κάνει επίτιμο αρχηγό του ρωσικού στόλου, ήταν επίτιμο, γιατί ο Γιώργιος ο Κρήτας, με τα μουστάκια τα μεγάλα, ο Γιώργιος ο Κρήτας λοιπόν, ήταν ναυτικός σκύλος της θάλασσας. Ναι. Λοιπόν, τον κάνουνε τότε αρχηγό επίτιμο του ρωσικού ναυτικού, που ήταν φοβερή κίνηση, του δανέζικου ναυτικού, γιατί ήταν ο οίκος του πατέρα του, Δανή είναι και όχι Διγερμανή όπως λέει η προπαγάνδα, Δανή είναι οι Έλληνες βασιλείς, το έχω γράψει και στο Μιλιτέρ, δεν υπήρξε ποτέ το προσωνύμιο Γκλίξμπουργκ, θα το βρουν όσοι θέλουν με ντοκουμέντα και επίσημα χαρτιά του ελληνικού κράτους, αλλά και της αυλής της Δανίας και της Ολλανδίας. Λοιπόν, είναι και επίτιμος αρχηγός του ελληνικού στόλου, έχει δηλαδή τρεις τίτλους. Αυτό λοιπόν τον Καραβόσκυλο τον επιβάλλουν οι Ρώσοι να γίνει αρμοστής της Κρήτης. Να υπηρετεί τα σχέδια των μεγάλων, αλλά να είναι Έλληνας και να οθεί τα πράγματα στην ενσωμάτωση, στην ένωση της Κρήτης, αυτά είναι μετά το 1896, στην ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Σε αυτό το σχέδιο είναι αντίθετοι οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Ιταλοί βέβαια, με τον Ναύαρχο Κανεβάρο που πολυβολούσε τον ήρωα εκείνο ο οποίος του σπάζαν τα κοντάρια της σημαίας και σηκώσε τη σημαία την ελληνική με το κορμί του. Αυτόν τον βομβάρδιζε ο Ιταλός, ο Κανεβάρο, ο Ναύαρχος. Τα γράφω αυτά όλα στο πρώτο και στο δεύτερο βιβλίο. Αλλά αυτοί θέλανε λοιπόν ένα δικό τους άνθρωπο και επιλέγουν τον υπόπτου καταγωγής και παρελθόντος γιο του Κυριάκη Μπενίσελον κατά κάποιους Βενιζέλου. Ποιος το λέει αυτό? Ο Γεώργιος Βλάχος στην Καθημερινή. Ο άνθρωπος για το Βενιζέλο. Ο έχοντας σκοτεινάς και πολλαπλάς καταγωγάς ικανός για το χειρότερο και τον λούζι. Σε πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Άρα από τον καιρό εκείνο και δεκάδες άλλα που αμφισβητούν ότι υπάρχει αυτό το όνομα. Η γελιότητα του βενιζελισμού φτάνει στις μέρες μας να έχει βγει από την Καθημερινή δυστυχώς ένα βιβλίο οι προσωπογραφίες μεγάλων, το οποίο δεν θα πω το όνομα φυσικά του ιστορικού
Ντεμέκ που λένε και στην ιδιαίτερη πατρίδα τη Θεσσαλονίκη, δίθεν ιστορικού, αλλά είναι αυτός που έχει σχέση με ένα, πώς να το πω έτσι, πώς να το πω ευγενικά, με ένα κανάλι που λέγεται Ουρανός στα ελληνικά και μας είχε γυρίσει ένα σύριαλ ότι ήμασταν κατενθουσιασμένοι με την τουρκική κατοχή, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός λοιπόν έχει βγάλει ένα βιβλίο στην Καθημερινή και άκουσον λέει εκεί πέρα μέσα, δείτε δηλαδή ότι είναι αρρώστια τελικά αυτό. Το είναι βαριά αρρώστια, αυτό πρέπει να πάνε σε γιατρό. Ότι η Αγία Φιλοθέη ή το Βενιζέλου, και αφού η Αγία Φιλοθέη κατάγεται απευθείας από τον κύκλο τον οικογενειακό του Χριστού, άρα και ο Χριστός έχει επώνυμο. Και δικαιούνται και συζητάγανε τότε εκείνη την εποχή ότι δεν μπορεί. Λέει τον Χριστό θα τον λέγανε Βενιζέλο. Άρα και το Θεό Βενιζέλο. Μιλάμε για παράνοια. Και καλά να τα λένε οι αμόρφωτοι βενιζελικοί της εποχής εκείνης. Να τα γράφει αυτά καθηγητής ότι δήθεν κατάγεται ο Βενιζέλος από την οικογένεια της Αγίας Φιλοθέης του 1400-1500, πότε είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αυτά γιατί έχουν ανάγκη να τα κάνουν προπαγάνδα τώρα σε σκληρόδετο ωραίο βιβλίο Ελευθέριος Βενιζέλος της Καθημερινής, άσπρη τόμη, τους έχω όλους. Γιατί νιώθουν αυτή την ανάγκη? Γιατί νιώθει την ανάγκη ακόμα τώρα ο αποθανόν, ο Θεός να τον συγχωρέσει, αν επιτρέψει ο ίδιος, αποθανόν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να λέει στον Παπαχελά, εγώ λέει φιλελεύθερος μπήκα, φιλελεύθερος θα βγω από την πολιτική. Ναι, αγαπητέ, θα του λέγα αν ζούσε ο άνθρωπος, αυτοί σε πήραν για δεξιό, δήθεν στο κόμμα τους. Καταλάβατε. Γιατί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ λέει δεν είμαι, λέει νεοφιλελεύθερος, φιλελεύθερος είναι. Γιατί επιμένουν σε αυτή την κολόνα? Γιατί αυτή η κολόνα επάνω είναι η εξαρτημένη πολιτική των Άγγλων και των Γάλλων. Τελευταία με την αποχώρηση των, υποχώρηση των Άγγλων, είναι η κολόνα του, των Σαξόνων. Εντάξει, στην Ελλάδα εδώ δηλώσεις είσαι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι από τις αρχές που ξεκινάει η κρίση στην Ελλάδα με το περίφημο γουδί, ποιο είναι το κίνημα στο γουδί? Να τα βάλουμε κάτω. Έχουμε το Μάρτι του 10 από τον εφημερίδων υβριστική, μειωτική αποπομπή, επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Νικόλαο Ζορμπά που του λέει γυρίστε στους στρατώνες σας, τελείωσε. Ποιο κίνημα, ποια επανάσταση λέει, ποια επανάσταση? Όταν ο Ζορμπάς απαντάει στο Βενιζέλο σε εφημερίδα ότι το έργο της ηφημών κινήσεως δεν ολοκληρώθη, δεν ευωδόθη, αλλά αποσυρώμεθα. Αυτό λέει με λίγα λόγια. Ποια επανάσταση, ποιο γουδί? Γιατί τον είχαν φέρει το 9 Δεκέμβρη, 26 Δεκεμβρίου έχω κάνει έρευνα, συνοδευόμενος από δύο πράκτορες Άγγλους, τον Μπάουστερ Βουλγαρο Άγγλος και τον Ντίλον Άγγλος, περίφημοι πράκτορες, αυτοί έπαιξαν τεράστιο ρόλο μετά στον αφοπλισμό της Ελλάδος για να μπορούν να μας κάνουν καλά οι Βούλγαροι, όπως επιθυμούσαν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι αργότερα. Αυτοί συνοδεύουν τον Βενιζέλο και τον εγκαθιστούν στην Αθήνα. Και ενώ έρχεται λοιπόν τα Χριστούγεννα, σας λέω, του 9 και τους λέει εντάξει, εγώ θα έρθω να αναλάβω το γουδί ως αρχηγός, αλλά δεν θα το κοινοποιήσετε. Οι Άγγλοι αμέσως τον κοινοποίησαν για να τον αναγκάσουν να στηρίξει τη βασιλεία του Γεωργίου τότε, και απογοητεύοντας τους κριτικούς που τους έλεγε εγώ θα αλλάξω το πολίτευμα, θα το κάνω προεδρική δημοκρατία, έτσι, κάνοντας συνταγματική αναθεώρηση. Ο ανυπότακτος από ποια εποχή ξεκινάει και πώς προέκυψε το ανυπότακτος? Ο ανυπότακτος λοιπόν είναι όλη η προϊστορία που σας λέω. Ναι. Το πιάνω από τότε που γεννήθηκε περίπου ο Βενιζέλος, mm-hmm. περίπου το 1843, γιατί και την ημερομηνία του την έχει πλαστογραφήσει και υπάρχουν τρεις ημερομηνίες γέννησής του, άκουσον άκουσον. Άλλοι λέει ο ίδιος, άλλοι ο βιογράφος του επίσημος και άλλοι γράφουν άλλα έγκυρα χαρτιά. Λοιπόν, από το περίπου που γεννιέται αυτός ο άνθρωπος, διότι από τη μέρα της γέννησής του όλα είναι στραβά, όλα είναι παγιδευμένα, από τότε ξεκινάει ο ανυπότακτος και κυρίως επικεντρώνεται στο 1916, δηλαδή τι συμβαίνει ενώ έχει κορυφωθεί ο εθνικός διχασμός και κορυφώνεται και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Εδώ αυτό το βιβλίο
Είναι από το δεύτερο βιβλίο, είναι από το Μάιο του 16 μέχρι το Μάιο του 17. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Καρβουνόπουλε. Ένα χρόνο. Ένας χρόνος, 400 σελίδες. Ένας χρόνος. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Μέρα και σελίδα περίπου. Τι συμβαίνει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει σε αυτό το διάστημα. Τι συμβαίνει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και τι εξηγείτε. Και όλα τα ντοκουμέντα, το είπα προηγουμένως, 15 χρόνια δουλειά, 635 πηγές. Ποιες πηγές? Υπουργείο Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Αγγλία, Γερμανίας, Ιταλίας, Βατικανό, αποδεσμευμένο τηλεγράφημα στον ανυπότακτο του Βατικανό με το σημερινό αριθμό, κάνω μια μη επιτρεπόμενη μεταφορά, αλλά είναι, άμα το πάνε στο ντοκουμέντο, έχει ένα link μέσα. Ναι. Link δεν είχαν εκείνη την εποχή. Το τολμώ και το κάνω αυτό, για να μην τολμήσει κάποιος να μου πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο τηλεγράφημα στο Βατικανό αποδεσμευμένο, το οποίο αποκαλύπτει γιατί τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν ιτήθηκε η Γερμανία, και αυτό το δεν ιτήθηκε η Γερμανία έφερε το Χίτλερ. Αυτό έφερε. Δεν το φάγανε οι Γερμανοί και είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο. Λοιπόν, το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου, το έχω κάνει σκόνη από έρευνα. Το Ίδρυμα της Βουλής, μπαινόβγαινα 2,5 χρόνια. Έφτιαξα δικό μου ίντεξ. Σε σημείο που να μου λέει ένας άνθρωπος που ξέρει, δεν θα το χαρίσει στη Βουλή των Ελλήνων. Το δικό μου του λέω. Κρατήστε το δικό σας που το έχετε κάνει κουρελόχατο εδώ πέρα μέσα και δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει? Γιατί σου έχει μια σοβαρή εφημερίδα του 1840 και το επόμενο link είναι ο κόπανος των σατυρικών περιοδικών της Μπουγάδας. Ξέρω εγώ τι είναι. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη από το αρχείο της Βουλής των Ελλήνων. Έτσι είναι. Αλλά κατά μένα πρέπει να ξέρεις που θα ψάξεις και τι θα ψάξεις. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω κάνει λοιπόν όλη αυτή τη δουλειά, Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Ίδρυμα Μπερνάκη, συλλογές κτλ. Και κυρίως τα τετράδια του ανυπότακτου και του αλήτρωτου. Τις προσωπικές σημειώσεις, οι οποίες είναι θησαυρός για μένα, και λέω κάτσε να δούμε, λέει αλήθεια. Γιατί και εγώ όταν ξεκίναγα αυτή τη δουλειά πριν από 15 χρόνια, είχα υπόψη μου αυτό που έχουν όλοι οι Έλληνες. Εντάξει ρε παιδί μου, εθνικός διχασμός. Θα φταίγε και ο Κωνσταντίνος, θα φταίγε και ο Βενιζέλος. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αν δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εσείς ρίχνετε δηλαδή το φταίξιμο μόνο στην πλευρά του Βενιζέλου? Τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Όχι εγώ. Τα ντοκουμέντα. Θέλετε ένα ντοκουμέντο? Το 15 που δήθεν κορυφώνει ψευδοϊστορική τον εθνικό διχασμό. Γιατί παραιτήθηκε το 15 ο Βενιζέλος? Διότι του είχε στείλει 3 υπομνήματα γράμματα, απόρριτα, ο Πρωθυπουργός στο Βασιλιά. Απόρριτα. Και τι του ζήταγε? Τι του ζήταγε? Τι? Να παραδώσουμε στους Βουλγάρους την Καβάλα και τη γύρω περιοχή. Για να έχουν οι Βούλγαροι πρόσβαση όπως τους απαιτούσαν οι Άγγλοι, ο Τσόρτσιλ, ο μοιραίος Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ μας κατέστρεψε εκείνη την εποχή. Να τα λέμε όπως είναι. Και όχι μόνο εκείνη. Καλά, εγώ μιλάω για τότε. Και όχι μόνο, σωστό. Λοιπόν, έτσι. Να παραδώσουμε, και το λέει ο Κωνσταντίνος, μα πώς θα παραδώσουμε την Ανατολική Μακεδονία στους Βουλγάρους για να έχουν λιμάνι στην Καβάλα, τη στιγμή που εμείς πολεμήσαμε το 13 στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο για να απελευθερώσουμε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό δεκτό. Και τι κάνει ο Βενιζέλος? Δίνει στη δημοσιότητα τα τρία, γιατί είχε τόσο ισχυρές πλάτες και τόσο παθολογικά ζούσε τις αυταπάτες του, ότι είχε μόνο δίκιο. Μόνο αυτός είχε δίκιο. Και το έδωσε σε γαλλικές εφημερίδες. Άρα κύριοι που τολμάτε να λέτε αυτά τα ψεύδη, διαβάστε τις γαλλικές εφημερίδες, δείτε το γαλλικό περιοδικό Le Mirror και άλλα, και άλλες γαλλικές εφημερίδες, δημοσιεύτηκαν. Δηλαδή τι, να δώσει η Ελλάδα στη Βουλγαρία εδάφη. Το ίδιο έκανε και πριν από το 13, πριν το Μάιο, πριν τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Και τότε οι Άγγλοι απαιτούσανε, γιατί το 13 δεν έχει γίνει η συμμαχία του 14 που ξεκινάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και τότε οι Άγγλοι απαιτούσανε να δοθεί η Καβάλα, είχαν αιμονή, και ο Βενιζέλος υπερθεμάτιζε, για να έχουν, να πάρουν συμμάχους τους Βουλγάρους. Τους έλεγε με μυστικό υπόμνημα ο Κωνσταντίνος, η Βουλγαρία έχει μυστική συμμαχία με τη Γερμανία. Πράγμα το οποίο έγινε. Απεδείχθη το 14, το 15, απεδείχθη, είχε δίκιο. Άρα λοιπόν, η κορυφή του Εθνικού Διχασμού το 15, που είναι η δημοσίευση των απορρίτων, υποτίθεται επιστολών του Βενιζέλου προς τον Κωνσταντίνο,
Είναι ακριβώς γιατί του ζητάει να παραχωρήσει εδάφη. Ένα άλλο που μου θυμήθηκα τώρα. Ο προδότης λέει που ο βασιλιάς πάντα είναι ο προδότης και ο άλλος είναι ο άγγελος. Λοιπόν, ο προδότης που ήθελε, που παρέδωσε λέει το οχυρό ρούπελ. Μάλιστα. Σοβαρά, ε. Υπήρχε οχυρό ρούπελ το 15-16. Υπήρχε το 16. Υπήρχε οχυρό ρούπελ. Όχι, πως δεν υπήρχε. Υπήρχαν 11 φυλάκια, τα οποία ανέλαβε η κυβέρνηση Βενιζέλου, η οποία άφησε το κράτος χρεοκοπημένο, να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό. 11 φυλάκια, πολλά, διάσπαρτα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Λοιπόν, 11 φυλάκια με υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή, να τα κάνει κανονικά οχυρά. Και στο Ρούπελ υπήρχαν 4 κανονάκια, τα δύο ήταν λάφυρα Τούρκων, με πατέντες λειτουργούσαν ελληνικά, δεν μπορούσαν να τα λειτουργήσουν ούτε οι Βουλγαροί ούτε οι Γερμανοί. Γιατί πήραν τα κλίστρα οι Έλληνες και φύγανε από εκεί. Ναι. 4 κανονάκια. Και τι έγινε. Τους απέκλεισε ο ημιπαράφρον Σαράιχ, να πω και να κάνω και μια ευλογία για αυτόν τον δικτάτορα αρχιστράτηγο της Θεσσαλονίκης, που θέλανε και πρόπερση το Δημοτικό Συμβούλιο να του δώσουν και δρόμο. Έναν ημιπαράφρονα δικτάτορα που ευθύνεται για τις δολοφονίες εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και από την πείνα, τον αποκλεισμό, ο οποίος ξεκινάει στην Ελλάδα το 1914. Ο πρώτος αποκλεισμός από τους ξένους, ναι, Αγγλογάλους, ναι, Ιταλούς, ναι, κτλ. Ξεκινάει το Δεκέμβρη του 14, υπενθυμίζω. Πώς θα μπαίναμε εμείς εκβιαζόμενοι σε αυτούς τους ανθρώπους και τι ζήταγε τότε στο Ρούπελ η υπόθεση, τι είναι. Τους αποκλείει ο Σαράι ο αρχιστράτηγος, τους Έλληνες, τους κόβει τα τηλέφωνα, βαράγανε τους Γερμανούς. Βγαίνει ο Γερμανός, ο Φάλκενχάιμ, αν θυμάμαι, ο στρατηγός, και λέει στην κυβέρνηση των Αθηνών, έχετε υπογράψει με τους Άγγλους μυστικό σύμφωνο, ότι οι ελληνικές δυνάμεις βρισκόμενες μεταξύ των κεντρικών δυνάμεων της Γερμανίας, χοντρικά, Αυστρίας κτλ., των κεντρικών δυνάμεων και των Αγγλογάλων, οι ελληνικές δυνάμεις υποχρεούνται να αποχωρούν με τα όπλα τους. Και yeah, μετά την έκβαση του πολέμου, οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση, τα εδάφη θα περιέρχονται ξανά στην Ελλάδα. Τι έγινε η μυστική συμφωνία του 14, άφαντη. Και να πάω κάπου αλλού, πιο προκλητικά. Τι γίνανε τα τηλεγραφήματα που του λέει δήθεν μην πας στο μοναστήρι, πήγαινε να πάρεις τη Θεσσαλονίκη, σε καθιστώ προσωπικά υπεύθυνο. Πότε? Στις 3 τα ξημερώματα 27 του μηνός, Οκτωβρίου του 12. Μήπως ο Κωνσταντίνος ήταν από τις 26 του μηνός μέσα. Ο Δούσμανης δηλαδή, ο Μεταξάς, ο άνθρωπος ρέπει στην κατασκευή και αυτός και το κόμμα του, καταστρέφουν όλα τα ελληνικά αρχεία, συλλαμβάνονται Άγγλοι πράκτορες το 1916 στο Υπουργείο Στρατιωτικών, λέγονταν τότε, στην αίθουσα Χαρτών, το 1916 συλλαμβάνονται με βασιλιά Κωνσταντίνο, πράκτορες των Άγγλων που τους έχει επιτρέψει ο Βενιζέλος να μπουν στην αίθουσα χαρτών, ελληνικών χαρτών, για να πάρουν απόρου τους χάρτες. Βλέποντας ο Κωνσταντίνος τι έρχεται, καταγράφονται τα ονόματά τους, τα λέει ο Στρέιτ, τα λέει ο Δουσμάνης, τα λένε οι στρατηγοί της εποχής, τα λένε οι ζώντες της εποχής, άπειρα. Αλλά δεν θέλουν να ψάξουν προς αυτή τη μεριά. Δεν θέλουν, εγώ ψάχνω. Και τους αφήνουν τους πράκτορες ελεύθερους για να μην γίνει διπλωματικό επεισόδιο και συγκρουστεί η Ελλάδα με την Αγγλία. Αν σας πει κάποιος ότι ο Βενιζέλος όμως ήταν αυτός που είχε ένα όραμα και μάλλον αυτό κέρδισε τον κόσμο, τη Μεγάλη Ελλάδα, άσχετα πως κατέληξε η τραγωδία της Μύρνης. Αλλά εκείνη την εποχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε και να προσπαθούμε να εξηγήσουμε και τα γεγονότα με το, ναι, συνέστημα της εποχής, όχι με, ναι, βεβαίως, φυσικά, το σημερινό. Έτσι, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Τι θα απαντήσετε? Ότι θα κάνω εκπομπή. Σε ένα κανάλι που δεν θέλω να το αναφέρω εδώ, αν και είναι εκτός των μεγάλων, θα κάνω εκπομπή, έχω ξεκινήσει ένα κύκλο που λέγεται Ιστορία με τον Γιώργο Ρωμανό. Mm. Και δεν μιλάω, πρώτα το ντοκουμέντο και μετά η άποψη. Και μετά η άποψη. Yeah. Λοιπόν, θα πω το εξής. Διπλασίασε την Ελλάδα. Όχι. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έδωσε σκληρό αγώνα για να μικρύνει την Ελλάδα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έκανε την απόπειρα το 13 να παραχωρήσουμε την Καβάλα σε Ρεδράμα και τα Πέριξ στους Βουλγάρους, έκανε την απόπειρα το 15 και συνέχισε να κάνει την απόπειρα μέχρι που πέθανε,
συνήλθε μερικά χρόνια πρώτου θανάτου, συνήλθε. Και τι πρότεινε στον ελληνικό λαό? Το ενδεδειμένο πολίτευμα, λέει, είναι η βασιλευμένη δημοκρατία, η βασιλεία. Σοβαρά. Και γιατί την πολέμησες μια ζωή? Εσύ είπες ή δεν είπες το 1916, το 1916, δεν θα διεξάγω αγώναν εσωτερικών. Δεν θα διστάσω όμως να διχάσω το κράτος. Όταν είσαι εσύ που λες το 29 στη Βουλή, σε αγόρευση, εάν πρέπει να αναζητηθεί ένας υπεύθυνος δια των εθνικών διχασμών, αυτός είμαι εγώ και μόνον εγώ. Αυτά είναι τα λόγια του. Εγώ μιλάω με τα λόγια του ανθρώπου. Και πάμε τώρα στο πότε προσπάθησε να μειώσει ξανά την Ελλάδα. Η συνθήκη των Σευρών. Ναι, η συνθήκη των Σευρών. Οι χάρτες, γέμισε χάρτες. Είχε ένα χάρτη στην ταβέρνα Λαβύρινθος, εκεί που είναι το μακεδονικό σπουδό στη Θεσσαλονίκη. Και πήγαινε ο παππούς μου, κουρέλι, μετά από 9 χρόνια φαντάρος, βαθμοφόρος, κατόπιν, επανδραγαθία, με παράσημα, κουρέλι γιατί χάσαμε τη Σμύρνη και τον ελληνισμό και γύρισε πίσω και δεν συνήλθε ποτέ. Και πήγε να πιει ένα κρασί γιατί εμείς μέναμε στο υποδρόμιο, δύο βήματα πιο πέρα από τη φιλική εταιρεία που είναι, και η φιλική εταιρεία είναι ο πρώτος, και ο δεύτερος δρόμος είναι η περίφημη εθνική αμήνης. Που να προλάβω να πω, για να τα διαβάσουν εδώ, από πού προέρχεται το εθνική άμυνα, ποια ξένη πρακτορική, δολοφονική ομάδα έχει αυτό το όνομα και το δανείζεται, η εθνική άμυνα. Εκεί λοιπόν βάζει τους χάρτες, ας πούμε αυτό και ας τελειώσουμε, για το Σευρόν, γιατί οι Σεύρες είναι η μεγάλη απάτη. Είναι ολόκληρο βιβλίο. Θα το κάνω, θα το κάνω ξεχωριστό, κείμενο και κουβέντα. Λοιπόν, υπογράφει ο Βενιζέλος, λέει, την συνθήκη των Σευρών και την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Μάλιστα. Ερώτηση κρίσεως. Μπορούσε ποτέ να ισχύσει η συνθήκη των Σευρών? Όχι. Δεν μπορούσε. Γιατί είχε προηγηθεί η συνθήκη του Σάρεμο, η οποία την ακύρωνε. Ένα. Δύο. Την συνθήκη των Σευρών που δήθεν μεγάλο διπλασίαζε, τριπλασίαζε την Ελλάδα, την πήγε ο Ελευθέριος και Βενιζέλος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Καρβουνόπουλε. Ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν την πήγε. Από κανένα κοινοβούλιο δεν πέρασε. Είναι μια άκυρη παντελώς συνθήκη. Τι έκανε? Έβγαζε τους χάρτες στην ταβέρνα Λαβύρινθος, που σας λέω είχε έναν μέσα, τότε που πήγαινε ο παππούς μου και, και είχε καημό που έλεγε τα ψέματα που τα βλέπε, πια αφού δεν μας αφήσανε. Ούτε οι Ρώσοι μας αφήσανε, ούτε οι Ρώσοι μας αφήσανε, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ιταλοί να πλησιάσουμε 40 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη και να την πάρουμε. Λοιπόν, αυτή είναι ολόκληρη η αλήθεια. Πιστεύετε, επειδή το ακούω ως κριτική από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αντιβενιζελικοί, αλλά έχουν ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι ήταν λάθος η απόφαση να πάμε απέναντι? 100% έχει αποδειχθεί. Διότι έχουμε την ειδική μελέτη των αρχών του 1914 του Ιωάννη Μεταξά, που του λέει πρέπει να επιτεθούμε του Βενιζέλου και του Βασιλιά. Γιατί προσέξτε, προσέξτε, όταν ο Βενιζέλος γίνεται πρωθυπουργός, ποιον παίρνει υπασπιστή του και σύμβουλό του? Τον Ιωάννη Μεταξά. Γιατί είναι το κορυφαίο μυαλό. Και του λέει, κάνε μου μια μελέτη να πάρουμε την... Ναι, και ήταν αντίθετο στο Μεταξά. Ναι. Ναι. Αποδείχθηκε ότι ήταν. Λοιπόν, του κάνει ολόκληρη μελέτη η οποία προβλέπει. Πρώτον, επίθεση όχι στη Σμύρνη, όχι απόβαση, αλλά από πάνω, από την Προποντίδα. Γιατί εκεί ήταν οι πολλοί ελληνικοί πληθυσμοί, εκεί ήταν οι συμπαγείς. Η Σμύρνη δεν είχε πολύ ελληνικό πληθυσμό για να στρατευθεί, να πάρει όπλα κτλ. Αλλά είχε πληθυσμό που ήλεγχε το εμπόριο, οικονομία. Το εμπόριο, ναι. Αλλά θέλεις φαντάρους τώρα. Ναι. Του λέω Μεταξά, από πάνω θα μπούμε, 500.000 στρατό, άρα πρέπει να μας βοηθήσουν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι. Λέει, αυτούς τους έχω στο τσεπάκι μου, τίποτα δεν είχε. Έτσι. Και αυτό να γίνει ευνηδιαστικά. Ο Βενιζέλος τι κάνει? Το στέλνει στον Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ σου λέει, τώρα εγώ το 14, εγώ είμαι αυτοκρατορία. Πάνε στην Καλλίπολη, 250.000 νεκροί. 250.000 νεκροί. Το σχέδιο Anzac.
Ναι. Σκοτώθηκε ο ανθός του Αυστραλιανού υπηκού, το καλύτερο υπηκό, απέναντι σε καλά οχυρωμένες, τα λέω στον ανυπότακτο, σε καλά οχυρωμένες θέσεις Τούρκων πολυβόλιστων και Γερμανών αξιωματικών, και τον Κεμάλ από πίσω να εκτελεί οποιονδήποτε τολμούσε να υποχωρήσει. Ιτήθηκαν λοιπόν. Το σχέδιο διέρευσε και το επαναφέρει το σχέδιο το 15. Μα όταν έχει διαρρεύσει, δεν μπορείς να το κάνεις. Δυστυχώς, κλείνω με αυτή τη φράση, ειλικρινά με αυτή τη φράση. Λοιπόν, έχουμε βιώσει εδώ και 100 χρόνια μια ανάποδη ιστορία. Βγήκανε πολλά βιβλία, συμπληρωματικά, παραπληρωματικά, με το δικό μου. Με τον τρόπο που αισθητοποιώ εγώ την ιστορία και κάνω τον αναγνώστη να κυκλοφορεί μέσα στο καπάνι στην αγορά της Θεσσαλονίκης, στα μπορντέλα της μπάρας, εκεί που γίνονται οι δολοπλοκίες, στα σαλόνια της Αθήνας, στα ανάκτορα παντού, δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, το λέω ξεκάθαρα. Όχι γιατί το έγραψα εγώ, αλλά γιατί έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν μια, αυτοί που θέλουν να πούν τα, και είναι, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πηγές που λένε τις αλήθειες, αλλά είναι κρυμμένες, είναι εκτός κυκλοφορίας. Εγώ λοιπόν το κάνω υπό μορφή ελεύθερης αφήγησης, επίτηδες για και να λογοτεχνικά. Και λογοτεχνικά βεβαίως, γιατί βάζω την τέχνη μου. Εγώ από τη λογοτεχνία ξεκινώ. Λοιπόν, για να μπορεί να το διαβάσει ο άλλος στο καφενείο, στην παραλία, στις διακοπές. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα, αλλά έχει μέσα έναν τεράστιο αριθμό αρχείων και στοιχείων. Κύριε Ρωμανέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί τόσος διχασμός? Δεν αναφέρομαι μόνο στον εθνικό διχασμό. Όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, ακόμα και σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση διχασμού και πολλές φορές μοιάζουμε να ψάχνουμε ακόμα και απλά θέματα για να διχαστούμε. Ειδικά τώρα με το διαδίκτυο, ναι, που μαζικά ο κόσμος μπορεί να μπαίνει και να ανταλλάσσει απόψεις. Διαπιστώνεις ότι μας αρέσει ο διχασμός? Δύο παράμετροι. Ναι. Πρώτον, το έχουμε στο DNA μας. Όπως έχουν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι που κάνουν έναν εμφύλιο με τους Ουκρανούς. Όπως είχαν οι Αμερικάνοι που κάνουν το Αμερικάνικο εμφύλιο. Όπως είχαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι με τον Πετέν δεν χωρίσανε τα 3/5 της Γαλλίας και πήγανε. Όλοι αυτοί που αναφέρετε δεν τα έχουν αφήσει λίγο πίσω? Όχι. Έχουν αφήσει τραύματα προφανώς και στην Ισπανία. Και θα σας πω και το δεύτερο. Ναι. Το πρώτο είναι ότι είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου ο διχασμός. Στην Κίνα, αν ψάξετε, θα βρείτε. Στην Ιαπωνία θα δείτε διχαστικές. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Το δεύτερο ποιο είναι? Ναι, λειτουργούν αυτά τα κράτη. Λειτουργούν, ναι. Το δεύτερο τι είναι? Ότι η Ελλάδα μετά τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ήταν η μεγίστη ακμή μας, και μετά τα χρόνια του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, λέγεται και Βυζάντιο, είναι σε διαρκή πτώση. Δεν έχουμε τους ανθρώπινους και διανοητικούς πόρους, τους πνευματικούς πόρους. Έπρεπε ένας Ιωάννης Καποδίστριας να έρθει να μας ξυπνήσει. Και αυτόν τον δολοφονήσαμε. Μέσα σε πνεύμα διχασμού. Ξέρετε την παρακμή, το ακούω πολύ, έχουν την έναρξη της μεγάλης παρακμής από το 22 και μετά. Ότι, και για να σας τσιγκλίσω λίγο, λένε ότι μέχρι τότε, ας πούμε, υπήρχε ένα όραμα, αυτό της Μεγάλης Ελλάδος, ναι, το οποίο καταστράφηκε και δεν βρέθηκε κάτι να το αντικαταστήσει. Ναι, ότι είμαστε μια χώρα χωρίς όραμα. Χωρίς, ναι, εθνικό όραμα. Εγώ, όταν μιλάω με προέδρους κομμάτων, γιατί και αυτό το κάνω, χωρίς να συμμετέχω, λέω το εξής. Η Ελλάδα έχει 5 πυλώνες για να στήσει ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση. Ο πρώτος πυλώνας ποιος είναι? Πολιτισμός. Ο δεύτερος είναι ασφάλεια. Ο τρίτος είναι εσωτερικών, γιατί άμα δεν έχεις εσωτερικό δεν έχεις τίποτα. Ασφάλεια, άμα δεν έχεις τίποτα. Εσωτερικών, εξωτερικών, οικονομίας και επενδύσεων. Μπορούσες με 5 υπουργούς να στήσει, με γραμματείες από κάτω, να στήσει μια κυβέρνηση. Δεν θέλουν. Αυτοί θέλουν το σκάνδαλο, λέει, πληροφοριακής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λες και μπορεί να υπάρξει υπουργείο χωρίς αυτό. Λέμε τώρα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει διάβρωση, υπάρχουν πολλά λεφτά που μπαίνουν από τους ξένους. Μην κρυβόμαστε. Ο ένοχος της ΚΑΤΕΜΕ, της συμφωνίας, της επέσχετης συμφωνίας των Περσπών, ο Τσίπρας, δεν πήρε ούτε το 1/10 από τα χαριστικά λεφτά που δίνουν στο Μητσοτάκη, που είναι ο άνθρωπός τους, οι ξένοι. Είναι τα λεφτά στιμές. Η Ελλάδα ζει την παρακμή, δεν μπορέσαμε να σηκώσουμε κεφάλι μετά το 22 ποτέ, γιατί πάντοτε συντρέχουν αυτοί οι λόγοι. Από τη στιγμή που μετά το 22 περάσαμε στους Άγγλους και σήμερα είμαστε κάτω από Άγγλο-Σάξονες, δηλαδή από Αγγλοαμερικάνους, αυτή είναι η μοίρα
ενός, μιας μικρής χώρας η οποία πρέπει να κάνει επανάσταση συνειδήσεων. Μπορούμε, έχουμε τις πνευματικές δυνάμεις, έχουμε τους ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Θέλουμε επανάσταση συνειδήσεων, να τα σαρώσουμε όλα, μιλάω μεταφορικά, αυτά που υπάρχουν γύρω-γύρω και να πάμε σε νέα σχήματα, νέες ελπίδες, με νέους επιστήμονες, νέα μυαλά. Εγώ πιστεύω στη νέα γενιά. Πιστεύω στη νέα γενιά, πιστεύω στο μέλλον. Από το στόμα σας και στο ούτε αυτοί που λένε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε και τα δύο σας βιβλία. Νομίζω ότι και ο κόσμος θα τα διαβάσει. Είναι καλό να βλέπουμε πάντα και τις δύο όψεις του νομίσματος και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και να είστε καλά. Και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.